Ο προϋπολογισμός του 2020 ως ένα ολιστικό νομοσχέδιο ξεδιπλώνει για πρώτη φορά δημόσια με αριθμούς όχι μόνο τα προεκλογικά ψεύδη της νεοδεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αλλά και τη βαθιά και εξωγραμματικά βίαιη αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ των συστημικών συμφερόντων που τον έκαναν πρωθυπουργό. Πριν σχολιάσω τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ηθικό πρόσημο της κυβέρνησης και των συνεργατών της. Μόλις προχθές, υπό το βάρος λαϊκής οργής, ανακλήθηκε η υπουργική απόφαση που δόριζε εκατομμύρια στους εκδότες που στηρίζουν τα συμφέροντα Μητσοτάκη. Τις προηγούμενες μέρες ζήσαμε σύγκρουση ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης για το ποιος χρωστάει λιγότερα και ποιος πήρε περισσότερα από την Οβάρτης. 5 μήνες μετά την εκλογή Μητσοτάκη, η χώρα έχει μετατοπιστεί αισθητικά και πολιτικά στο χώρο της Λατινικής Αμερικής. Πού αλλού θα αποδεσμεύονται λογαριασμοί καταδικασμένων καταχρηστών του δημοσίου? Πού αλλού οι 3 φορές ανακεφαλωμένες τράπεζες θα έγραφαν χρέη μεγαλοεπιχειρηματιών, καθιστώντας τους ολιγάρχες? Πού αλλού θα συγκυβερνούσαν εξόφθαλμα τα επιχειρηματικά κέντρα και το σύνολο της κρατικής μηχανής θα στελεχώνονταν από συγγενείς πολιτικών? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έπρεπε πριν ξεκινήσει η συζήτηση του προπολογισμού να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τον απλογισμό ψεμάτων, θράσους και αλαζονίας του νεοδεξιού μορφώματος που διασύρει τη χώρα σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της ιστορίας. Ας πάμε όμως τώρα σε αυτό καθ' αυτό το οικονομικό πλαίσιο που περιγράφει το παρόν νομοσχέδιο. Πρώτα απ' όλα, ο προπολογισμός αυτός αφαιρεί 12 δις από το λαϊκό καταπίστευμα των 35 δισεκατομμυρίων που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάνε τα λεφτά? Στις τράπεζες. Για να σωθούν? Όχι. Γιατί οι μόνοι που θα σωθούν είναι οι χρεοκοπημένοι οφειλέτες, φίλοι του καθεστώτος Μητσοτάκη. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε. Το σχέδιο Ηρακλής στην ουσία κοινωνικοποιεί τα ατιμόρυτα θαλασσοδάνεια που έδωσαν χωρίς εγγυήσεις οι τραπεζίτες που πτώχευσαν τις τράπεζες σε πολιτικούς και επιχειρηματίες που πτώχευσαν τη χώρα. Γιατί με άλλοδη την απαλλαγή τους από τα κόκκινα δάνεια, στην ουσία από τη μια θα απαλλάξουν τους αιώνιους μεγαλοφυλέτες και από την άλλη, όταν καταπέσουν κρατικές εγγυήσεις, οι μόνοι που θα βρεθούν στα δικαστήρια, γιατί είναι τα εύκολα θύματα, είναι οι δανειολήπτες των στεγαστικών δανείων, άρα τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Οι μεν αιώνιοι φυλέτες θα έχουν χρεώσει την εφορία και θα κάνουν πάρτι σε εξωτικούς προορισμούς. Οι δε δανειολήπτες που τους τσάκισε η κρίση θα βρεθούν από φυλέτες τραπεζών, οφειλέτες του δημοσίου και θα σε επίπεδα που θα υπερβαίνουν τα όρια της ποινικής δίωξης. Όλοι αυτοί αυτονοήτως θα απολέσουν και το ευεργέτημα της ρύθμισης των 120 δόσεων στην οποία έχουν ενταχθεί. Αυτό θα είναι και το τέλος της πραγματικής οικονομίας, αφού δεκάδες χιλιάδες κατοικιών θα εκπληστηριαστούν, κατακρινίζουν την αγορά ακινήτων. Οι δε τράπεζες θα ξαναποκτήσουν το δικαίωμα και τη ρευστότητα να δανείζουν τους επενδυτές που τις πτώχευσαν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποκαλούμενη και ως επένδυση στο ελληνικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για ηλί, πρόκειται για ιανό. Το ένα πρόσωπο της δεξιάς θα τα αποδίδει χάρες στους ευεργέτες της και το άλλο πρόσωπο θα γίνει ο απεινής διώκτης των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Τέτοια καταστροφή και τέτοια αναδιονομή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Ο προεπλογισμός όμως αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμπεριέχει και μεταφυσικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα την πρόβλεψη αύξησης των δημοσίων εσόδων από ΦΠΑ, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση νομοθετεί μείωση των εσόδων του ΦΠΑ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την οικονομική δραστηριότητα. Στην πράξη, στο φυσικό πεδίο, τα έσοδα από ΦΠΑ θα καταρρεύσουν, ενώ στο μεταφυσικό προεπλογισμό δείχνουν να αυξάνονται. Σε αυτό προβλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αρχίζει σε λίγο να πάρει με σύνθημα «Τα έσοδα του κράτους θα αυξάνονται, το έσοδο του κράτους θα είναι σαν να αυξάνονται αλλά θα μειώνονται». Το ίδιο ακριβώς πάρτι που γίνεται κάθε μέρα με τα πλαστά πτυχία των αρίστων που διορίζονται σε πόστα. Και έχουμε εδώ έναν προπολογισμό ο οποίος θρασίτατα προβλέπει δαπάνη για τη δημιουργία 500 θέσεων εργασίας για Ελληνόπουλα που θα επαναπατριστούν ως άριστοι με μισθό 3.000 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που δεν προβλέπει απολύτως τίποτα για τα χιλιάδες Ελληνόπουλα που με περισσότερα προσόντα από τους εκπατριστέντες γόνους δεξιάς επιβιώνουν με 700 ευρώ στην ελληνική αγορά εργασίας, είναι άνεργα. Και μιλώ για εκπατριστέντες γόνους της δεξιάς, γιατί η δεξιά θέλει να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Μόλις χθες, εκπεσόν εκδότης δήλωσε με περηφάνεια ότι θα είναι και το δικό του παιδί στις 500 αυτές θέσεις. Βλέπετε πουθενά εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία σας ΕΠ? Βλέπετε πουθενά αξιοκρατία? Βλέπετε πουθενά φιλότιμη? Όταν βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και μιλάει για 20.000 προσλήψεις στο δημόσιο, τις οποίες έχει ήδη ασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει βρει τα χρήματα και τις έχει ενωματίσει στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Ο προπολογισμός, αυτό δεν μας λέει, που μας λέει είναι πόσα χρήματα θα ξοδευτούν, αλλά δεν μας λέει ποιους, πώς και πόσους θα προσλάβουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγματι μεταφυσικό το πεδίο των δημοσίων επενδύσεων, καθώς την ίδια στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης μας έστειλε με τον κύριο Σταϊκούρα ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, την ίδια στιγμή κλείνει τα αυτιά όταν όλη η Ελλάδα βουά για την αναβολή ή τη ματέωση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Και αναρωτιέμαι, μήπως μιλώντας για δημόσιες επενδύσεις εννοούν την αυξημένη δημόσια συμμετοχή σε ιδιωτικές ή συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις? Μήπως οι δρόμοι τι γίνουν τελικά ανεμογεννήτριες? Είδατε πουθενά να προβλέπονται δαπάνες για την οικοδόμηση νέων σχολείων και νέων νοσοκομείων? Είδατε πουθενά να προβλέπονται δαπάνες για την υλοποίηση δρομολογημένων και όριμων ορυκτικών αξώνων, όπως είναι ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης Έδεσας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για δημόσιες επενδύσεις, αλλά για αδίμευση του κοινωνικού πλούτου. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που αποκαλύπτει ένα ακόμα μεγάλο ψέμα του καθεστώτος Μητσοτάκη. Μιλούσαν προεκλογικά προελαφρύνσεις και αναγέννηση της μεσαίας τάξης και μας φέρνουν προϋπολογισμό που προβλέπει 17 ευρώ όφελος για κάθε μικρομεσαίο και αμέτρητα εκατομμύρια όφελος για τις βίλες των πλουσίων λόγω της μείωσης του έμφυα για αυτές. Προφανώς τώρα με το επίδομα των 2.000 ευρώ που θα δώσουν σε όλους όσους δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, ευελπιστή η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο δημοκρατικό πρόβλημα. Επιπλέον, με το νέο ασφαλιστικό που ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, αυξάνονται οι ασφαλιστικές φορές για το 90% περίπου των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ ακούμε ότι θα αυξηθεί και το ταξιδιωτικό όριο. Και επειδή δεν θέλουν να κάνουν καμιά αύξηση στους μισθούς που επιβαρύνει τους μεγαλόσχημους υποστηρικτές τους, τους εύπορους εργοδότες που στήριξαν και στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος που σημαίνει αφέμαξη για τα ασφαλιστικά ταμεία και ελάχιστη ως καθόλου ωφέλεια για τους μισθωτούς. Αφέμαξη που θα την πληρώσουν βέβαια στο τέλος όλοι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Και βέβαια όπως έγινε και στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος πληροφορούμε ότι κουράστηκε αρκούντος και σκέφτεται να αναπιστρέψει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή θα τη διαχειριστεί μια άλλη κυβέρνηση. Κατά τα λοιπά, οι αντικειμενικές αξίες των ακυρίων αυξάνονται για τους πολλούς. Ο ανώτο επίδομα θέρμανσης και τα επιδόματα εν γέννη μειώνονται και πάλι για τους πολλούς. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία βρήκε χώρο να μειώσει τη φορολογία των μερισμάτων, δηλαδή τη δυνατότητα όσων φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν συστηματικά να φέρουν τα χρήματά τους πίσω στη χώρα νομιμότατα και χωρίς συνέπειες. Τώρα πλέον μπορεί κάποιος να στήσει μια επιχείρηση στη Βουλγαρία ή την Κύπρο, φορολογείται με 5 και 10% και μετά να φέρνει τα λεφτά του στη χώρα με φορολογία 5%. Συνεπώς θα έχουμε δύο ταχύτητες. Τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τίποτα και τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς που θα πληρώνουν για όλα. Και βέβαια, επειδή το ζήτημα της εξουσίας το γνωρίζει καλά η δεξιά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιεί τις χειρότερες δυνάμεις της κοινωνίας για να επιβάλλει μια μηντιακή σιωπή και να κάνει το ψέμα αλήθεια και την αλήθεια ψέμα. Είστε η ηθική αυτουργία αυτής της δυσοδείας που αποπνέει η κάλπη και η μηντιακή δημοκρατία που έχετε επιβάλλει. Ωστόσο, ό,τι και να λένε τα μέσα, οι Έλληνες πολίτες θα δουν τις συνέπειες της πολιτικής σας και θα τις καταλάβουν πολύ σύντομα, αν ήδη δεν τις έχουν καταλάβει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα προπολογισμό PlayStation. Για ένα εικονικό, φαντασιακό και μεταφυσικό νομοθέτημα προορισμένο να αποκρύψει την προσυμφωνημένη εκχώρηση της ελληνικής δημοκρατίας και των λαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων στους οικονομικούς προστάτες των οικογενειών που κυβερνούν τη χώρα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι υποθέσεις εργασίας πάνω στις οποίες δομήθηκε έχουν ήδη ξεπεραστεί από την οικονομική πραγματικότητα. Ούτε οι ρυθμοί ανάπτυξης θα αυξηθούν, γιατί οι επενδυτές παραμένουν άφαντοι, ούτε το πλεόνασμα θα διατηρηθεί, γιατί θα σκροπιστεί σε υγιής εξαγοράς κόκκινων δανείων από κερδοσκοπικά funds, ούτε οι δημόσιες δαπάνες θα συγκρατηθούν. Και αν θα συγκρατηθούν, θα είναι γιατί θα αφαιρεθούν και άλλα χρήματα από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων. Με αυτόν τον προπολογισμό μας θυμίζει η κυβέρνηση τη λαϊκή σοφία και την απάντηση που έδωσε ένας πλούσιος αρνούμενος να βοηθήσει έναν οικονομικά αδύνατο. Στη λαϊκή σοφία η φράση αυτή έμεινε ως «Βόηθα με φτωχέ μου να μη σου βνιάσω». Δεν θα περίμενα άλλον προπολογισμό από αυτή τη φαύλη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης.